έγινε αυτή η μερίδα την Παρασκευή από το κοινωνικό παρατηρητήριο της Περιφέρειας Κρήτης, συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και της υπόλοιπης Ελλάδος, και παρουσιάστηκαν κάποια πρώτα αποτελέσματα από τη δουλειά που γίνεται στα πλαίσια αυτά που είπατε και εσείς για τον αποκλεισμό, τον γενικό αποκλεισμό, τη φτώχεια στην περιφέρεια Κρήτης, συγκριτικά στοιχεία με τις υπόλοιπες περιφέρειες της Ελλάδος. Είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία που αναδείχθηκαν. Υπάρχουν τρεις ερευνητικές ομάδες, η κάθε ομάδα ανάπτυξε μια τη δικιά της δουλειά και τα συμπεράσματα ήταν σημαντικά και αναμένονται και περαιτέρω μελέτες που θα γίνουν γιατί να αναδείξουν αυτά τα πράγματα τα οποία εμείς θα πατήσουμε και θα σχεδιάσουμε πως σε συνεργασία με όλους τους φορείς της Κρήτης και με το ιδιωτικό κράτος πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε παραπάνω αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας και της κοινωνικής αποστένησης. Τι δείχνουν τα στοιχεία αυτά, κύριε Βαβακά? Είναι λοιπόν η αποτύπωση της φτώχειας. Φτώχεια. Η φτώχεια τι δείχνει? Τι δείχνει η φτώχεια? Δείχνει η φτώχεια ότι στην Κρήτη σε σχέση με από το 2017 μέχρι σήμερα έχουμε μια αύγηση στην περιφέρεια Κρήτης που κινείται στα χαμηλότερα επίπεδα του εθνικού μέσου όρου. Συνεχίζει όμως να είναι ψηλά σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή, ο μέσος όρος, ο κίνδυνος φτώχειας και ο κοινωνικός αποκλεισμός στην Ελλάδα είναι 27,5. Στην Κρήτη αυτή τη στιγμή είναι 26,8. Και υπάρχουν όμως, είμαστε από τις 3-4 καλύτερες περιφέρειες στην Ελλάδα. Δεν θα πω στα ποσοστά στις υπόλοιπες περιφέρειες, δεν είναι σωστό, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου. Όσον αφορά την ηλική αποστέρηση, και εδώ πέρα φαίνεται ότι ο κίνδυνος φτώχειας λοιπόν στην Ελλάδα είναι 17,7, ενώ στην Κρήτη είναι 14. Όσον αφορά την έντονη ηλική αποστέρηση, που αφορά την παρουσία 4 παραγόντων που μετρήθηκαν, πρέπει να έχει έλλειψη 4 παραγόντων, είναι στην Ελλάδα 16,5, στην Ελλάδα είναι 15,7. Σχετικά καλά σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Έντονη ηλική αποστέρηση 15,7% στην Κρήτη. Πάντα μέσα σε αυτό το διάστημα, δηλαδή τα στοιχεία λέτε τα οποία μας ήρθαν συγκριτικά από το 2017 μέχρι το 2021 και δίνεται τα στοιχεία του 2021. Το 2020. Η αλήθεια είναι πάντως, κύριε Βαβακά, ότι πίσω από αυτά τα ποσοστά κρύβονται έτσι ακριβώς. Κρύβονται άνθρωποι, οικογένειες και αυτό είναι το πολύ πολύ μεγάλο ζητούμενο. Αυτό που φαίνεται από τη μελέτη, αυτό να πω κάτι που είναι σημαντικό, ότι στην ειδική αποστέρηση στην Κρήτη ειδικά υπάρχει ένα θέμα, στο θέμα το κομμάτι της πληρωμής των δανείων, των λογαριασμών και ενισοφέλειας των ενοικίων που φαίνεται ότι είναι έντονο και στην Κρήτη σχετικά με την υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή αυτό, αυτά τα στοιχεία φαίνονται από τη μελέτη που, από τις μελέτες τις οποίες έγιναν. Τώρα το ζητούμενο είναι επίσης ως ερώτημα βασικό, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτή η κατάσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί με προγράμματα κοινωνικής ένταξης και με ενίσχυση αναπτυξιακών προγραμμάτων. Αυτό που έχω να πω ακόμα που είναι σημαντικό, ότι οι κοινωνικές μεταβιβάσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα για να βγαίνουν αυτή την ανισότητα είναι σχετικά χαμηλές. Και αυτό που βοηθάει είναι μόνο η συντάξη. Τα υπόλοιπα επιδόματα δεν φαίνεται να βοηθούν όσον αφορά πώς επιδρούν στην αύξηση των ανισοτήτων. Και τι αυτό λέτε, το λάβουμε υπόψη μας. Δηλαδή, στην ουσία, αυτό που βοηθάει είναι μόνο η συντάξη. Τα υπόλοιπα επιδόματα που δίνονται στο πλαίσιο αυτό των κοινωνικών μεταβιβάσεων δεν βοηθούν. Αυτό το λάβουμε υπόψη μας. Δηλαδή, μόνο οι συντάξεις βοηθούν, από ό,τι φαίνεται, σημαντικά να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους που είναι αποστερημένοι. Οι συντάξεις σώζουν τα νοικοκυριά από την πείνα, τους ανθρώπους από την πείνα, θέλετε να πείτε. Αυτό μου λέτε. Έτσι ακριβώς είναι. Ναι. Έτσι όπως το λέτε. Μάλιστα. Είπαμε ότι το μεγάλο ζητούμενο είναι πώς μπορούν να βοηθηθούν μέσω προγραμμάτων. Ξέρετε όμως, επειδή μιλάμε για ανθρώπινες μονάδες που η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη, η διαβίωση είναι πάρα πολύ δύσκολη, πόσο εύκολα μπορεί να έρθει αυτή η βοήθεια και με την έννοια του πόσο γρήγορα μπορεί να έρθει αυτή η βοήθεια. Γιατί αν θέλουμε μια μελέτη ένα χρόνο και άλλο ένα χρόνο για να έχουμε τα αιτήματα και να δοθεί βοήθεια, τότε ξέρετε ποιο είναι. Κοιτάξτε να δείτε, έτσι που λέτε είναι τα πράγματα. Απλώς, πάντα όλα αυτά, τα στοιχεία αυτά υπάρχουν
υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν κάποιες προβλέψεις, θέλω να πιστεύω, και όχι μόνο από την περιφέρεια, αλλά και από το κράτος και από τους Δήμους, πώς μπορεί να βοηθήσουν τους ανθρώπους τους που βρίσκουν σε αυτό το πλαίσιο. Και πρέπει να υπάρχει αυτή η συνεργασία, έτσι ώστε αυτά να προωθηθούν όσο γίνεται πιο σύντομα. Αυτό μπορεί να γίνει και αυτό είναι ο σκοπός όλων αυτών των μελετών, για να μας βοηθήσουν να προχωρήσουν πιο σύντομα και αν χρειαστεί να αλλάξουμε τον προγραμματισμό. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι ήδη ενταγμένοι σε κάποια προγράμματα, δηλαδή. Όχι, είναι καινούργια στοιχεία. Ναι. Δεν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι κατά. Μισό λεπτό. Κάποιοι από αυτούς είναι σε προγράμματα ενταγμένοι, όπως είναι πολλά άτομα, είναι ενταγμένοι στο ΤΕΒΑ που τρέχει ή σε άλλα προγράμματα. Μα γι' αυτό σας ρώτησα. Γιατί αν οι άνθρωποι αυτοί θέλουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα για να τους βοηθάμε. Είναι ένα άλλο θέμα. Αν είναι άνθρωποι νέοι, θα πρέπει με τον πιο γρήγορο τρόπο να ενταχθούν στα προγράμματα αυτά. Υπάρχουν άτομα τα οποία είναι ενταγμένοι σε κάποια προγράμματα τα οποία τρέχουν και θα εξελιχθούν. Και άτομα τα οποία δεν έχουν ενταχθεί ακόμα και πρέπει να δούμε αυτό πώς θα ενταχθούν σε κάποια προγράμματα ή σε κάποιο τρόπο να βρεθεί να το βοηθήσουμε. Να σας πω κάτι το οποίο είναι σημαντικό να το γνωρίζετε. Στα 16 κέντρα κοινότητα τη περιφέρεια Κρήτη που έγινε αυτή η μελέτη από τη δεύτερη ομάδα του κ. Τσιόλη, τον καθηγητή. Φαίνεται, ας πούμε, ότι μέσα σε αυτά τα άτομα που είναι καταγεγραμμένα σε 16 κέντρα κοινότητας όλη την Κρήτη, στην περιφέρεια Κρήτης, φαίνεται ότι είναι κυρίως άτομα μέσης ηλικίας, άγαμα, πιο πολλά είναι ελληνική υπηκότητα, το μεγάλο πλειοψηφία είναι. Οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην διαβίωσή τους, λέτε. Ναι, που έχουν ενταχθεί στα κέντρα κοινότητας. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι είναι κυρίως άνεργοι και φτωχοί εργαζόμενοι. Δηλαδή, είναι εργαζόμενοι που αμείβονται. Με λίγα χρήματα, όπως ξέρουμε αυτή τη στιγμή, με τα προγράμματα που υπάρχουν που παίρνουν πολύ ελάχιστα χρήματα. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι ένα 14% που έχουν ενταχθεί σε αυτά τα κέντρα κοινότητος, να δουν πώς θα προχωρήσουν και πώς θα ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα. Μετά είναι τριστοβάθμιας εκπαίδευσης. Ένα 14%. Ένα ποσοστό που δεν είναι μικρό, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μάλιστα. Τώρα. Τι να πω, το είπατε εσείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πριν από λίγο, ότι υπάρχουν οι συντάξεις για κάποιους για να μην πεινάνε άνθρωποι και να σώσουν τα νοικοκυριά. Και νομίζω ότι δώσατε και αυτό το προφίλ των ανθρώπων, άγαμοι μέση ηλικία, ελληνική υπηκότητα άτομα, τα οποία δεν έχουν που την κεφαλή κλείνουν, φτωχοί εργαζόμενοι, άτομα που είτε δεν έχουν ολοκληρώσει εκπαίδευση ή δευτεροβάθμια, αλλά κυρίως ένα 14% το οποίο είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία. Μπορώ να μιλήσω ενδεχόμενα με την. Να πω κάτι ακόμα. Μετά να σας δώσω την κυρία Βλασάκη. Ναι, η οποία είναι η προϊσταμένη του παρατηρητηρίου κοινωνικής ένταξης. Και έχει αναλάβει όλο αυτό το βάρος του συντονισμού και την ευθύνη. Ναι, για πείτε το, το τελευταίο. Το τελευταίο κομμάτι είναι ότι αναπτύχθηκε μια εφαρμογή από την ομάδα κυρία Ράπλογου με GIS, που μέσα σε 786 μικρές περιοχές της Κρήτης εντοπίσαμε τους θυλάκους του κοινωνικού αποκλεισμού. Και τι δείχνει αυτά τα αποτελέσματα να ισότητα στο ιστορικό της περιφέρειας Κρήτης. Ότι αυτή η ανισότητα υπάρχει στο νότιο άξονα, νότιο κεντρικό και ανατολικό άξονα της Κρήτης, μέσα στο Δήμο του Ηρακλείου υπάρχει αυτός ο άξονας της κοινωνικής αποστέρησης. Και φαίνεται λοιπόν ότι και η πανδημία σε ένα μεγάλο βαθμό βοήθησε. Επηρέασε να γίνουν μεγαλύτερες ακόμα αυτές οι ίδιες αποστηρωμένες περιοχές. Να καλημερίσω εσάς και να πολύ. Μας δώσετε την δυνατότητα να μιλήσουμε με την προϊσταμένη του παρατηρητηρίου κοινωνικής ένταξης. Κυρία Βλασάκη, Κατερίνα, καλημέρα σας από τον 984. Ωραία, συγγνώμη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Αλήθεια, πώς μπορείς να νιώθεις μέσα από αυτή την καταγραφή και με αυτά τα δυσθεώρητα ποσοστά και πώς μπορείς να το αντιμετωπίσεις του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας που μας ανέφερε ο κύριος Βαμπακάς. Πόσο εύκολα μπορείς να το αντιμετωπίσεις? Ναι, να κάνω μια μικρή εισαγωγή, πολύ σύντομη. Όπως σας είπε και ο κύριος Βαμβακάς, εδώ κάνουμε ένα εγχείρημα που γίνεται πρώτη φορά στην Κρήτη και στην Ελλάδα σε σχέση με τη μόνιμη καταγραφή και την παρακολούθηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Κρήτη. Οπότε αυτό από μόνο του είναι ένα εγχείρημα καινοτόμο και από εδώ και πέρα θα υπάρχουν στοιχεία που δεν υπήρχαν μέχρι στιγμής για την Κρήτη, έτσι, και σε τοπικό επίπεδο. Οπότε αυτό από μόνο του είναι ένα εργαλείο διαμόρφωσης πολιτικών και παρεμβάσεων συγκεκριμένων για να μπορέσουμε, ας πούμε, να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο της φτώχειας. Το οποίο εξελίσσεται. Ενώ υπάρχει μια βελτίωση, δεν σημαίνει ότι έχει εξαλειφθεί η φτώχεια και η αποστέρηση. Και το ζητούμενο είναι να καταπολεμηθεί στο σύνολό της. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή τη στιγμή διαμορφώσει την περιφέρεια ένα πολύ σημαντικό εργαλείο
παρακολούθησης, έτσι, αυτών των φαινομένων και μάλιστα με χωρική διάσταση. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Uh-huh. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε στην Κρήτη συγκεκριμένες περιοχές, όπως σας είπε και ο κύριος Βαμβακάς, οι οποίες παρουσιάζουν σωρευτικά χαρακτηριστικά κοινωνικού αποκλεισμού. Δηλαδή, τι, δεν έχουν εισόδημα, δεν έχουν εκπαίδευση, δεν έχουν συνθήκες στέγασης όπως πρέπει να έχουν, έχουν προβλήματα ανεργίας, μακροχρόνιας ανεργίας που φαίνεται, ας πούμε, να παρατείνεται ειδικά στις αστικές περιοχές. Δηλαδή, υπάρχει μια μακροχρόνια ανεργία η οποία καιρό πανδημίας φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να ξεπεραστεί και μεγάλα ποσοστά. Άρα λοιπόν έχουμε ήδη καταγράψει τι συμβαίνει στην Κρήτη. Αυτό είναι από μόνο του κάτι το οποίο δεν το είχαμε μέχρι τώρα. Τώρα το έχουμε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει παράλληλα με τα προγράμματα κοινωνικής ένταξης καταπολέμησης φτώχειας, δηλαδή τα προγράμματα του ΤΕΒΑ, τα προγράμματα άλλων δομών κοινωνικής αλληλεγγύης που είναι τα κοινωνικά παντοπολία, όπως είναι άλλες δομές που υποστηρίζουν το εισόδημα των οικοκυριών, όπως είναι η προσχολική αγωγή, όπως είναι οι μονάδες φροντίδες ηλικιωμένων, το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Όλες αυτές οι δομές υποστηρίζουν τον πληθυσμό σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση, ας πούμε, της στόχης, έτσι. Γιατί στηρίζουν εισοδηματικά τα νοικοκυριά και όχι μόνο φροντίζουν και τις ειδικές ομάδες. Από εκεί πέρα, αυτό που βλέπουμε μέσα από την έρευνα είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε μια στροφή σύνδεσης της πρόνοιας, δηλαδή των στοιχείων που έχουν και οι υπηρεσίες, το προφίλ που έχουμε εμείς και των στοιχείων που έχουμε εμείς με την απασχόληση. Δηλαδή, αυτή η διασύνδεση με τα αναπτυξιακά προγράμματα που σχεδιάζονται σε τοπικό επίπεδο προκειμένου οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να ενταχθούν στην εργασία είναι πολύ σημαντικό. Άρα, και τα αναπτυξιακά προγράμματα που έχει η περιφέρεια Κρήτης θα κατευθυνθούν προς τα εκεί. Έχουμε τα χωρικά, τις χωρικές διαστάσεις της αποστέρησης, έχουμε τα στοιχεία του προφίλ των ανθρώπων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Άρα, από εκεί πέρα, πάμε πια στοχευμένα να εφαρμόσουμε πια πολιτικές αναπτυξιακές. Μάλιστα. Από την άλλη, πρέπει να πούμε όμως ότι θα πρέπει να υπάρξει και μια δέσμη πολιτικών ενισχυτικών στο κομμάτι της εργασίας. Δηλαδή, οι μισθοί παίζουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Μιλήσαμε για την εργασιακή φτώχεια, άρα εκεί θα πρέπει να δεις τι μισθούς πρέπει να δίνονται. Επίσης, εργασιακά δικαιώματα, δικαιώματα από την εργασία. Παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το κομμάτι. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που αναδείχθηκε μέσα από τις έρευνες είναι ότι για να κάνεις αναπτυξιακές παρεμβάσεις χωρικές στον κοινωνικό τομέα, θα πρέπει να έχεις μια ισχυρή κοινωνική διοίκηση. Δηλαδή, ισχυρές κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες θα είναι στελεχωμένες όπως πρέπει, που δεν είναι. Θα πρέπει να έχουν ένα κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό και διεπιστημονικό προσωπικό κοινωνικών επιστημόνων, οικονομολόγων κτλ., κοινωνικών λειτουργών κτλ., που θα υποστηρίξουν όλο αυτό το εγχείρημα. Και επίσης θα σηκώσουν και το βάρος της υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων. Όλα αυτά λοιπόν μαζί πρέπει να γίνουν. Και αυτό που θέλει η περιφέρεια να κάνει και θα το κάνει, μαζί με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με το Τμήμα Κοινωνιολογίας και με το Τσίνωνο των Ερευνητών, θα πάει πια χωρικά. Ξέρουμε που πρέπει να πάμε, σε ποιες περιοχές, να συνεργαστούμε με τους φορείς, με τις αναπτυξιακές δομές των περιοχών. Έτσι ώστε να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Σωστά και να βοηθηθούν. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ένα εγχείρημα συνολικό. Από και δεν είναι, πέρα, δεν είναι βοήθεια. Δεν είναι συγκεκριμένες περιοχές. Ωραία, και δεν είναι. Από τη στιγμή που το δείχνει η μελέτη, ναι, και δεν είναι απλά μια βοήθεια. Mm-hmm. Είναι μια στήριξη στην καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων. Να σας πω κάτι. Δεσμεύομαι ότι θα επικοινωνήσω σύντομα μαζί σας για να κάνουμε μια μεγαλύτερη κουβέντα πάνω σε αυτά τα οποία λέτε ότι χρειάζονται. Γιατί όταν μιλάτε για την ανεργία και όταν μιλάτε για φτωχούς εργαζόμενους, ένα στου τρει με 471 ευρώ μεικτά, 400 καθαρά δηλαδή να περάσει το μήνα, με την ακρίβεια καταλαβαίνουμε τι ακριβώς σημαίνει όλο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εσάς. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα στον αέρα του 984.